και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το μέλλον των ωκεανών. Μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί και μία νέα έκθεση της WWF Ελλάς αναφορικά με την κλιματική κρίση. Εστιάζει στα οικοσυστήματα της Μεσογείου. Πάμε να ανοίξουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, αλλάζουμε τελείως θέμα. Με την κυρία Παναγιώτα Μαρακού, η οποία είναι επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος WWF Ελλάς. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Η κλιματική κρίση, να μου πείτε πόσο έχει επηρεάσει μέσα και από τα επίσημα συμπεράσματα της έκθεσης της WWF, στοιχεία της οποίας δημοσιοποιήθηκαν, πόσο έχει επηρεάσει οικοσυστήματα θαλάσσια, πολύ σημαντικά όπως αυτό της Μεσογείου. Η κλιματική κρίση δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι εδώ και επηρεάζει ήδη τη θάλασσα της Μεσογείου. Ξέραμε ότι η Μεσόγειος είναι η θάλασσα η οποία θερμαίνεται με τον υψηλότερο βαθμό και περιμένουμε ότι μέχρι το 2100 θα έχει ανέβει και η στάθμη της θάλασσας σημαντικά. Αυτό που βλέπουμε... Αυτό τι σημαίνει η αύξηση της στάθμης της θάλασσας? Αυτό σημαίνει ότι πολλές παράκτιες περιοχές, σωστά, ακόμα και παράκτιες πόλεις, θα έχουν πρόβλημα γιατί θα βρεθούν κάτω από το νερό. Μάλιστα. Και άρα είναι πολύ σημαντικό και άμεσο το να φτιαχτούν σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Αλλά πέρα από τα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που πρέπει να φτιαχτούν για τις ανθρώπινες κοινωνίες, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε παρόμοια σχέδια και για τις θάλασσες και για τα οικοσυστήματα τα θαλάσσια, από τα οποία βέβαια να θυμίσω ότι εξαρτώνται πάρα πολλές κοινωνίες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Και αυτό που παρατηρούμε, συλλέγοντας τη βιβλιογραφία από διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου και αναλύοντας διαφορετικές περιπτώσεις, αυτό είναι η πρόσφατη αναφορά μας, μας δείχνει κάποια στιγμιότυπα από διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, είναι ότι ήδη τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα είδη και τα φυτά και οι οργανισμοί γενικά που ζουν στη θάλασσα, ήδη αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτές. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η θάλασσα θερμαίνεται και άρα, ιδιαίτερα στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο, αλλάζουν οι βιοκοινωνίες. Αλλάζει η σύνθεση των κοινωνιών, των ψαριών και των άλλων θαλάσσιων οργανισμών. Εκεί που είχαμε ένα ισορροπημένο οικοσύστημα, τώρα μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερους φυτοφάγους οργανισμούς, φυτοφάγα ψάρια. Ξέρετε, ο βυθός είναι σαν τη χέρσο. Έχει δάση, έχει λιβάδια, έχει φυτοφάγα είδη, έχει σαρκοφάγα είδη, δεν είναι ένα ομοιόμορφο πεδίο. Εκεί λοιπόν που είχαμε λιβάδια και δάση θαλάσσια, τώρα έχουμε γυμνές περιοχές. Βλέπουμε ακόμα ότι οι γνωστοί από παλιά αλεσεψιανοί μετανάστες, εξωτικά είδη τα οποία περνάνε τη διόρυγα του Σουέζ και εντοπίζονταν κυρίως στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο, τώρα έχουν αυξηθεί σε αριθμό, έχουμε περίπου 1000 τέτοιους οργανισμούς, από τους οποίους τα 125 είναι ψάρια, και εξαπλώνονται σε όλη τη Μεσόγειο πάρα πολύ δυναμικά. Μάλιστα. Δυτικά δηλαδή και βόρεια. Βέβαια, εστιάζεται μέσα από την έρευνα και τη μελέτη που πραγματοποιήσατε και στη μόλυνση και στα πλαστικά και σε αυτή την παράμετρο και σε αυτές τις παραμέτρους. Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα η οποία ήδη δέχεται πολλές πιέσεις. Είναι σχεδόν κλειστή. Και αν σκεφτούμε τα εκατομμύρια του κόσμου που ζούμε γύρω από τη Μεσόγειο, τα εκατομμύρια των τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρόνο, τις δεκαετίες υπεραλίευσης, την αυσιπλοεία, τον τουρισμό γενικότερα, την ρύπανση, εξορίξεις πλαστικά, είναι μια θάλασσα η οποία είναι ήδη στα όρια της. Και η κλιματική αλλαγή έρχεται συνήθως να επιδεινώσει όλα τα προβλήματα τα οποία είχαμε ήδη εντοπίσει. Λύση και εκεί υπάρχει, ακριβώς, ξέρετε, είναι η λύση. Εκεί πάμε στη λύση, βέβαια. Γιατί ακόμα και αν όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου συμφωνούσαν να προβούν σε πολύ δραστικές δράσεις ενάντια στην κλιματική κρίση, πάλι θα μας έπαιρνε χρόνια μέχρι να ισορροπήσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε την ένταση των πιέσεων και να αυξήσουμε την προστασία. Να φροντίσουμε δηλαδή ώστε τα οικοσυστήματα να έχουν χώρο και χρόνο να είναι πιο ανθεκτικά απέναντι σε αυτή την καινούργια πίεση. Και αυξάνοντας την προστασία, αυξάνοντας το ποσοστό των προστατευόμενων, των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη Μεσόγειο, τι κάνουμε? Δίνουμε χώρο
στα ψάρια που έχουν ελαττωθεί ή έχουν μετακινηθεί να ξαναβρούνε τον εαυτό τους, να ξαναφτιάξουν τους πληθυσμούς τους. Δίνουμε χώρο σε λιβάδια Ποσειδονίας που παράλληλα είναι και πάρα πολύ μεγάλες αποθήκες διοξιδίου. Άρα δεν τις στέλνουμε μόνο επειδή φιλοξενούν ψάρια, τις στέλνουμε και επειδή τα θέλουμε αυτά τα λιβάδια και επειδή δεσμεύουν τεράστιο όγκο διοξίδιου του άνθρακα. Ναι. Μπορούμε λοιπόν σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές να αποκαταστήσουμε αυτά τα λιβάδια, να φροντίσουμε ώστε τα κοράλια των βαθιών νερών να μείνουν ανέγκυχτα και με τη σειρά τους να υποστηρίξουν ένα υγιές οικοσύστημα. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τις πιέσεις, λαμβάνοντας τολμηρά μέτρα όσον αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ρυθμίζοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη Μεσόγειο και αυξάνοντας το ποσοστό προστασίας. Ο νέος στόχος είναι το 30% της Μεσογείου να είναι προστατευόμενος. Μάλιστα. Μέχρι το 2030. Κυρία Μαραγκούνα, σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, να ξαναμιλήσουμε. Τα στοιχεία και η έρευνα και η μελέτη της WWF έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μακροπρόθεσμα, να δούμε και την πορεία των όποιων δράσεων, των όποιων πρωτοβουλειών. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.